Ο παππούς μου ήταν κλασικός ρεμπέτης Μυρνιός. Αυτός ο άνθρωπος, πόσα πολλά πράγματα του χρωστάω. Με έμαθε να παίζω μπουζούκι, ούτι, μπαγλαμά. Κλασικός μεγάλος ρεμπέτης. Μου γνώρισε πολύ μεγάλα ονόματα. Τον Παπα Ιωάννου, τον Περπινιάδη. Έχω παίξει και μαζί τους. Αργότερα τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν μεταφέρθηκε στον Πειραιά, συνάντησε πολλά μεγάλα ονόματα. Το Βαμβακάρι και αργότερα τον Τζιτσάνι. Θυμάμαι που μου έλεγε ιστορίες για τη φυλακή που έκανε με τους φίλους του. Πόσα πράγματα μου είχε πει αυτός ο άνθρωπος. Προσπαθούσε να με κάνει ίδιο σαν και εκείνον, έτσι μαγκάκι. Θυμάμαι που πηγαίναμε στα κουτούκια κάτω στα υπόγεια, μες στην παρανομία. Εκεί, κύριο όργανο σολιστικό ήταν το μπουζούκι, μετά ήταν η κιθάρα και το ακορδεόν. Όλο το βράδυ εκεί το περνούσαμε. Βγάζαμε τον πόνο μας εκεί. Πίναμε, γελούσαμε τις στιγμές και αυτές. Είμαι πολύ περήφανος για το ρεμπέτικο τραγούδι που έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση, που έχει γίνει τόσο διάσημο. Μόνο υπερηφάνεια για αυτό το τραγούδι, τίποτα άλλο.